Δεν θα πρέπει να αν με λαλούσαν νεοφυτάκι για να μιλήσω για να μιλήσω για να πλήγες του να κι αν με μιλήσω νεοφυτάκι, να αν με έπρεπε να παίζω, τέτοια, όχι φουλ. Τότε ήταν και σολάρι το μιλήσω για να να Εγώ σου Εντάξει, <laughs> <In -taxi, laughs> και βρέθηκε <laughs> <laughs> ο Σολάρι. Ο Σολάρι έκανε τον στον πάγκο που παίζε ο Μάριο. Και όταν με έβαλε ο Έγκελ μαζί του, και έφυγαλε τον ο Marius γιατί παίζε μαζί του μπροστά τέσσερα και έναν τότε. Ναι, τότε, στι αρχέ. Ναι, στις αρχές. Ε, ε, και έκανα το Σολάρι, Σολάρι. Είναι Εντάξει, για Ανοίξε με άλλο θέμα. Ευχαριστώ μου καλώς στο Podcast Talks. Καλώς σας βρήκα. Παρέα με τον uh, κύριο Μάριο Νεοφύτου Και τον κύριο Βάσο. Ε, που ποδοσφαιριστή, προπονητή, τώρα γίνε μου και podcaster. Λα θέλει για να ακόμα να χαλαρώσει. Καλώ, Χαλαρώσω, δεν με χαλαρώσω. Εγώ να χαλαρώσω. Α, τα παρέλα, βάσα μου για στι Χαλαρώσει. παρέα σήμερα με το χορηγία του Famous Kraus με το Smoky Black, ένα premium whisky με ελαφρώς καπνιστή γεύση και ευχαριστούμε την εταιρεία ACM Χριστοφίδη ναι, τον κύριο και Μάριο Φίλιο... τον κύριο Μάριο Χριστόφιδη και, τον κύριο Γιώργο Ναπέγητο για αυτήν την χορηγία ε, δύσκολο επάγγελμα είναι, είναι αρκετά μπορώ ειδικά στις αρχές ήταν ακόμα πιο δύσκολο

football players are representative που είναι παραπάνω. Οι εκπρόσωποι των boss first Αλλά εμείς θα μεγαλώσουμε τους managers. Manager. Στην Κυβραή δεν έλεγχτε manager. Νεαρός. Τώρα πέφυγε από τα 20 και μπήκε στην δεκαετία του 30. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον επάγγελμα. Περίπου 4,5 είμαι στον χώρο. Σιγά σιγά στην αρχή έμπηκα λίγο περισσότερο στο scouting. Παρακολουθούσα λίγο περισσότερο νεαρές ηλικίες, εθνικές ομάδες από άλλες χώρες και μετά έμπηκα στο κομμάτι της εκπροσώπησης. Δηλαδή η πρώτη μου εκπροσώπηση πρέπει να ήταν τον Μάιο του 2018. Το... Έπαιξες πόδος Ναι, έπαιξα μέχρι τα 23. Α, έπαιξες. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν η αγάπη σου προ το ποδόσφαιρο που σε έκανε να ασχοληθεί με το. Κοίτα, θεωρώ επειδή δεν ήμουν τόσο καλό όσο είναι, νομίζα. Ναι. Όσο μεγαλώνει, νομίζω ότι καταλαβαίνει σε ποιο κρυό αυτό σου. Ε, θεωρώ ότι όταν κοιτάξει πίσω και δει ε, τι έπειε λάθο ή τι ε, μπορούσε να κάνει διαφορετικά, θεωρώ ότι με βοήθησε λίγο παραπάνω στου προσφερειστέ. Δηλαδή να προσπαθήσω να του δώσω κι εγώ ε, κάποια πράγματα, κάποιε συμβουλέ και να του ανοίξω κάποιου δρόμου του οποίου δεν μπορούσαμε να είχαμε εμεί την ευκαιρία να του έχουμε. Ε, και θεωρώ ότι είμαστε ε, δεν είναι εύκολο να παίξουν οι υποσφαίριστες που είναι Κύπρο για τα όνειρα που είχα, πούμε, που mm. ήθελα να παίξω στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι ήταν πολλά μηδάμινες οι ελπίδες για να μπορεί να πάει σε γίνοντο επίπεδο. Δύο ερωτήματα μου γίνονται με την εισαγωγή που μου έκανες. Mm. Πρώτα απ' όλα είναι, κάποια στιγμή νιώθω ότι ήσουν πολλά καλό σε δική σου. Ναι, ναι, ναι. Στο μυαλό σου. Όπως το έχουν οι πλείστες μας. Ναι, για να καταλήξω και Μεγαλώνοντα, σε πρόσεξε. Μπορεί όταν σταμάτησε και μετά να το κατάλαβε το τελικά ότι είναι ήμουν τόσο καλό. Ναι, 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 ναι. Ήταν και την ώρα που ήταν στο παιχνίδι. Είσαι στο δικό σου συνεφάκι, νομίζω. Ήταν και την ώρα που έβλεπε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί με του συμπέχτε του ή του αντιπάλου. Καταλάβει το κάποια φάση. Και το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθο, ίσω στην Αγγλία για σπουδέ. Ο τα distance.

είπα ότι το είναι να κάνω. Ενώ είπα ότι να είμαι full focus και να πάω και με. Σε την κατευθύνση. Ανεξαρτήτως με, το, με τη σπουδή που θεωρώ ότι χρόνος υπάρχει για όλα, αν θέλεις. Άρα ουσιαστικά νομίζω να ήταν πρόβλημα για μένα να αφιερώσω ώρες τη διάρκεια της ημέρα να κάνω και Ειδικά στην αρχή μου, δεν είχα και δεν είχα τόσο να Θεωρώ επειδή ο πρώτο μου παίχτη που, που ήταν, ήταν ο Ραφαήλ Μάμα, που στην έκτορα, ναι. Άκτορα, μου η μεταγραφή στην Νάπολη. Θεωρώ άνοιξε μου και εμένα λίγο περισσότερο τα, τα μάτια μα το πούμε. Άρα θεωρώ ήβρα την, την κλίση μου λίγο παραπάνω και έχτιζα που για μένα να πάρει. Πώ σε προσέγγισε το Ραφαήλ το Μάμα, που η στιγμή που ένιωσε άλλο που τη δίπλα σου. Ε... Στο, στο πελατολόγιο στο να σου λέει ότι κάνε σκάουτ. Να σου πω, ε... Ε. ο, ο, ο... ο, Ρα... ο, Ρα... ο ήταν μια περίπτωση η οποία τη στιγμή γίνει, αν μιλήσουμε και ο Ραφαήλ, ε, βασικά ήταν ο Ραφαήλ και ο Αγγελής. Ο Αγγελής που έζεμε στον Απολύνα Μπαγιά. Ο Στόπε. Ναι, ναι, ναι. <στον> ναι. ναι. Ε, άρα ουσιαστικά όταν να προσεγγίσω ένα νεαρό, εντάξει ο Ραφαήλ, είναι έπαιξε κάτι στον τελικό του U19 τη ΘΑΕΚ και την χρονιά. Άρα θεωρώ ήταν το πρώτο όνομα νεαρός. Ήταν στις κλήσεις του, των... των, εθνικών, αλλά ήταν το πρώτο όνομα. Ξέρεις, είναι πιο ανασταστικό <στον> ναι, μπορεί να μην έπιενε η έφαση του να πάει στο Ραφαιλ. Εντάξει, no. yeah. προσέγγισα το ενώ έκαναμε και τρεις συναντήσεις, ένας καλός διάλογος, το... τον προσώπη κάπου πριν. Για τα παιχνίδια του που είχαν παίξει στα Ελίτ με τον Νοκάν τον Μάρτιο τον Απρίλιο του 2018. Η τα για τα παιχνίδια του Αμέ. Είδα κάποια πράγματα που μου αρέσαν. Εν ένα εκπρόσωπο ο Ραφαήλ. Εγώ είδησε μόνο το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι αν είχε εκπρόσωπο να ήταν πολύ πιο δύσκολο να τον με, κέρδισεις. τα με τα επιχειρήματα που <συρίζ> μου κερδίσω. ήταν ανοιχτό, Θεωρώ ότι είχαμε καλή επικοινωνία από την αρχή, γιατί θεωρώ ότι και ο Μάριος ξέρει καλύτερα βέβαια, Αν πάνε και καλή επικοινωνία, νομίζω ότι σε βάθο χρόνου να είχα το πράγμα. Ακριβώς. Ε, θα, δουλέψει. Ε, θα δουλέψει όλοι. Καλά. Ήβρε τον Ραφαήλ. Ευρέθηκες και ό, τρεις φορές. Ε, μιλήσατε ποδοσφαιρικά. Mm -hmm. Ο τότε δεν ήταν το πρώτο να μου, ούτε καν κάτω από τα 19 της ναι, ΑΕΚ, ναι, 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 σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ε, στην Απόλη. Επειδή τα παιχνίδια με την εθνική, θεωρώ ότι επειδή κάποιε φορέ μπορεί να μην το βλέπουμε εμεί, οι, οι ανθρώποι του εξωτερικού, τι πλήστε φορέ, δεν του ενδιαφέρει τόσο πολλά το σωματιάκο. Ναι. Ενδιαφέρει πολλά το διεθνέ mm. επίπεδο. Δηλαδή, τον Ραφαήλ δεν θα τον είδαν στο παιχνίδι τη ΑΕΚ 19 mm. να τον είδαν στο παιχνίδι τη mm. ε, Κύπρου με τη Σουηδία τον Μάρτιο του 2018. Ε, που έπαιξε με την εθνική. Και είπε καλά. Τι είδαν κάτι και άλλο που του άρεσε. Ναι, απλά δεν μπορεί όμω να πει του πώ φέρει τι ξέρει. Ε, να είσαι μόνο καλό με την εθνική και να μην είσαι καλό στο σωματιακό. Αν δεν είσαι καλό στο σωματιακό, δεν θα είσαι εθνική. Θεωρώ ότι στο κομμάτι του εξωτερικού νομίζω είναι πολύ σημαντικό τι κάνει σε διεθνέ επίπεδο. Και αν η ομάδα σου στο σωματιακό. Παίζει σε κάθε χρόνο Ευρώπη. <laughs> ναι, παίζει Ευρώπη, παίζει πάει καλά. Και βλέπω. Ακριβώ. Εντάξει, και το άλλο που παίζει ρόλο δεν ε, πέραν ότι ε, στη εθνική ομάδα, αν τυχόν και πάει σε δοκιμαστικά, και στα δοκιμαστικά. Ε, Μάλλον το που... θέμα είναι να πάει σε δοκιμαστικά, πώ παίζει δεν είναι εύκολο. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ε, ο κάποιος... άλλο τρόπο, άιστον έναν, του είναι ο ένα. Ο άλλο ο τρόπο, αν για δοκιμαστικά. Υπάρχει ο άλλο τρόπο όμω. Δοκιμα... Υπά... Τα δοκιμαστικά, δοκιμαστικά. διότι ήταν τον νόμο. Όχι, δεν Ναι, ναι, ναι. Και όχι, έστειλε ο Χρήστο εξήμνη σε έναν πρωί, δεν έστειλε γράμμα στην Νάπολη, δεν είπε τη. Να σου πω, να σου πω. Προτείναμε του σε κάποιε ακαδημίε. Ναι. Εφανήκαμε τη χαιρία ότι η Νάπολη ήθελε μπέχτη. Στο κέντρο τη Ακαδημία τη. Άρα, εφανήκαμε και τη χερία γιατί ήθελε, ήθελε στη θέση μου. Και κατά δεύτερον,

Έκαμε ηλίκη... την καλύτερη προπόνηση που μπορούσε να κάνει κάποιος. Σε τι ηλικία ήταν ο Ραφαήλ. Κάπα 20 ήταν, ήταν 17. Κάπα 20, για την Κάπα 20 ναι, στην ήταν... και ήταν 17 ο ίδιος. Ναι, ήταν το 2000, ε, το 2000 γενήμα, αλλά ήταν το 2000. Σε πόσα χρόνια ε, έκαμε, Τζάμε. Έκαμε δυο χρόνια. Θεωρώ ότι επειδή εντάξει, αν ήξερε καλά τον πρόεδρο τη Νάπολη, είναι ο πιο εύκολο <laughs> άνθρωπο. <laughs> <laughs> ε, όταν είπε, όταν, ήρθε ο κορονοϊό το 20, ε, είπε ότι όποιο είναι ξένος στις ακαδημίες, θα πάει το καλό, για τον λόγο του ότι έπαιζε εν πρίμα βέρα δύο η Νάπολη. δηλαδή ήταν πρώτα τελευταία και έσυραν την κάτω. Άρα ουσιαστικά όποιοι ήταν για μένα έφυγαν. Πήγαμε στη σπάλ. Στην ΚΑΠΑ 20 ήταν, έπαιζε στην Πρεμαβέρα 2. Ναι. Και πήρε το στη σπάλ. Ναι. Και έπαιξε για μένα ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Στην, στι Ακαδημίες. Το την 20 στην, στην Τότες, πάλι, ήταν πρώτη κατηγορία. Ήταν, mm, η... Ναι, ναι. ήταν ναι. η χρονιά που η αντρική ομάδα με τη δεύτερη ομάδα έτσι, ναι. okay. μπορεί, Άρα, να, μπορεί να είναι δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία η σου, η σου, αλλά η πρώτη ομάδα είναι στη σερία. Ναι. Όπως ας. στην Κύπρο ναι. Και ναι, ναι. Ότι μπορεί η ομάδα το ΑΠΟΕΛ να στην πρώην κατηγορία και η ομάδα των κάτω... Ναι, κάτων... ναι, ναι τους ναι. ενώ παλιά ήταν ό, όπου είναι η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ναι, ομάδα. Και όπου ναι, ναι, ναι. η δεύτερη ομάδα, έπαιζαν... Όπου έπαιζαν η πρώτη ομάδα, έπαιζε η δεύτερη ομάδα παλιά. Ναι, προηγουμένως. Ήταν και καλά και... που να ε, Ναι, ήταν ωραία.

ε, υπάρχει ο συναγωνισμό που yeah. είναι πάρα πολύ. Ε. Οι επαφέ με τι ομάδε στο εξωτερικό. Yeah, Ακριβώ, είναι πολλά πράγματα. Διότι ε, είναι... δηλαδή, εγώ τον Χρήστο ήξερα τον ονομαστικά και σε σαν ένα εκπρόσωπο ποδοσφαιριστών ο οποίο περισσότερο ήταν με του νεαρού yeah. να καταφέρνει να του παίρνει στο εξωτερικό να του διάστην τη μεγάλη ευκαιρία που θέλουν ναι, πάρα ναι. πολύ. Mm -hmm. τον ήξερα τον Χρήστο, α πούμε, ήταν ο μάνατζερ του Άιλτορ ναι. να ή ναι, του Μαντούγκα ή του οποιοδήποτε. Ήταν ο Χρήστο που περισσότερο ήθελε και ο ίδιο να ασχοληθεί με, με του νεαρού ή απλώ είναι συγκυρίε που το έφερα. θεωρώ ότι με πολλά πιο. νιώθω πολλά πιο ωραία εδώ να είμαι στο Κυπριακό στοιχείο. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι ε, να ήθελα ας πούμε, και εγώ από πλευρά μου ε, να βοηθήσω σε βάθο χρόνου. Αν δει την εθνική αντρών, α πούμε, να δει 6-7 παίχτε οι οποίοι. Ε, που μένα. Ja, το που μένα είναι καλά. ήταν 6 6-7 χρόνια μαζί μου και έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου για να πάνε σε ένα ψηλό επίπεδο και να μπορούν να είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Θεωρώ ότι καλύτερο να, να αν έχει, α πούμε, 11 παίχτε. Δεν να έχω 11 Απλά λέω ότι Έχτες οι οποίοι σε υψηλό επίπεδο, ναι. πόσο, πόσο να σου να πάει. Εν έχουμε ποδοσφαιρίστρα τώρα ραφ, βλέπεις οι εθνικοί μας που... Συζητούσαμε με τον Μάριο στο podcast uh, live, πολλές φορές έχουμε ταλέντα, δεν είναι ότι λείφκε μας το ταλέντο. Mm -hmm. Είναι κάπου, χανούμαστε κάπου, και δεν ξέρω που την δική σου οπτική γωνία ποιο είναι τούτο, το πρόβλημα που δημιουργείται να σου και πω. δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Να σου πω, θεωρώ ότι λοιπόν στην Κύπρο είναι με πιο, λίγο πιο κακό προέρατο ο κόσμο. Δηλαδή, α πούμε, ο Λοίζου. Ναι. Που για μένα δεν Δεν κάθε θέμα. Δηλαδή, πούμε, σε οποιαδήποτε ομάδα πάει στο εξωτερικό, σίγουρα να Δεν ναι. κάθε θέμα. Ε, το ότι πάει καλά. Σημαίνει ότι εμεί δεν πρέπει να το σαπορτάρουμε. Δεν πρέπει να είμαστε κοντά του να να πούμε, να πούμε, δεν πρέπει να είναι Να βρω το πρόβλημα να το λύσω, να <σοτά> γιατί χάνονται κάποιοι νεαροί ή ταλέντα. Γιατί λόγω ότι στα U19 τα οποία υπάρχουν και φέρει ένα μωρό για, τα, για την ομάδα τη πρώτη ομάδα, οι διαφορέ είναι τεράστιε. Να τον ανεβάσει πάνω, εννοεί. Ναι. ναι. Γιατί η προπόνηση που κάνει σε τούτο σε το επίπεδο, και η προπόνηση τη πρώτη ομάδα σε δαμέ. Ε, δεν είναι εύκολο που δαμέ να βγει τα πάνω. Ε, τι λείπει που τσαμέ. Για μένα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση Ιστούς γιου 19 Ή το πρωτάθλημα Ή ο συναγωνισμός Ή προπόνηση που να κάνεις Πρέπει να σε πολλά ψηλό επίπεδο Και πρέπει να τους έχεις σε πολλά Καλή και φυσική κατάσταση Και σε συναγωνισμό Να είναι καλή Ώστε να βελτιώνεσαι Τώρα να φέρω ένα μητσί μου γιου 19 Πρώτη νομάδα Θα είναι πολύ δύσκολο να μπει Άρα εσύ με τούτα που μου λέει, είναι ερώτηση προ εσένα και προ τον Χρήστο, διότι αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί πολλού νέου πρόσφυγε. Είσαστε υπέρ τη άποψη ότι δεν έπρεπε να ήταν U19, αλλά έπρεπε να ήταν Ανόρφωση Β, ομόνια Β, από Ελβ, διότι έτσι yeah. παίζουν και ποδοσφαιριστέ πιο μεγάλη ηλικία που μην ισχύουν εκτό right. αποστολή που είναι πρώην ομάδα. Goblengar... και πλαισιώνονται από του νεαρού και οι νεαροί κερδίζουν που είναι του ποδοσφαιριστέ και γίνονται και πιο άντρε. Όπω έγινε στην Ελλάδα τώρα. Όπω έγινε στην Ελλάδα τώρα και για πρώτη χρονιά. Ισπανία, Πορτογαλία. Και παίζει σε έναν προάθλημα ένα ανταγωνιστικό και αυτόματα. Θορεί, συγγνώμη, Real Sociedad B. Θορεί Real Madrid Β. Θορεί πολλέ ομάδε. Πορτοβίτα, Μπενφίγα Β. Σημαίνει ποδοσφαιριστέ που έμειναν έξω Υπό Ή ε, είναι οι παίχτε οι οποίοι είναι κοντά στην πρώτη ομάδα. Ναι. Αλλά δεν έχουν όριο τη ηλικία. Δηλαδή ε, Έτσι σε πρωταθλήματα σε κούντα μπει. Ναι, 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 αλλά και στην Ελλάδα μπορεί. Να, το βάρει. Μπορεί να παίξει την Κυριακή να πει στο Ολυμπιακό. Βίδα την Δετάρτη να έχει αποστολή. Να παίξει στο Ολυμπιακό. Αυτό λέω όμω. Μεγαλώνουν οι ποδοσφαιριστέ. Γίνονται πιο άντρε αν παίζουν και με πιο μεγάλο. εγώ συμφωνώ πολύ με το, συγκεκριμένο project. Αν δεν γίνει το πράγμα, είναι μόνο ωφέλιμο μπορεί να έχει. πού, σταματά, ρε Μαρία, πού είναι η δουλειά. Σίγουρα, εμπά στο οικονομικό, βάσο μου. Γιατί στο οικονομικό. Γιατί εμπά στο οικονομικό. Αν εγώ τώρα έχω μια ομάδα ΑΕΛΒ. Ναι. Εντάξει, επέζει στο πρωτάθλημα τη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Τα έξοδα μου που εντάχω σίγουρα είναι παραπάνω. Γιατί? Έχει <συλίδε> του ποδοσφαιριστέ. Έχει 25 ε, ρόστερ. Ναι, έχει του ποδοσφαιριστέ, του οποίου έχει στη δεύτερη στην ομάδα Β. <συλίδε> ε, ναι. Όχι. <συλίδε> Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ε, δεν το ξεκαθαρίζει το μυαλό σου. Έτσι ε, να κάνει ΑΕΛΒ, και να κάνω άλλη ομάδα. Έχει τη βάση που του under 90 ναι, ναι εμποριζό, να πλαισιώνεται. ένα πλαίσιο. Δεν μπορεί μόνο με του under 90 να παίζει όλα σου τα παιχνίδια. Αυτό λέω. Να, η Under 19 θα πλαισιώνεται που 5-6 που μηνίσκουν εκτό αποστολή που την με πρώτη ομάδα. Έτσι ναι, κάνουν. Ναι, έτσι κάνουν, αλλά το άντε να πιάσει, μπορεί να μην είναι 5-6 παίχτε όμω. Μπορεί να είναι θκιό παίχτε. Μπορεί εξ αυτά, εξ αυτά είναι να είναι Εξαρτάται, εξαρτάται να μπουν. Εγώ ε, απλώ κοινό που πιστεύω εγώ είναι ότι τα έξοδα διπλάζουν. Γιατί η μισή είναι να τους αφήγησε Μπορεί να μην με μισού ευρώ, ε, ευρώ Και των 300 ευρώ και τον 100 ευρώ ε, ε, Έτσι να τους αφήσει απλώ. θα αλλάξει νομίζω, δεν το ξεκαθάρισα στο μυαλό σου. Όχι, πώς... ξεκαθάρισα. Πώ γίνεται. Εντάξει, αν, αν έχει 5-6 παίχτε, 17-18, του οποίου επειδή

ναι, μα τούτο θέμα είναι ότι κάνει την ομάδα την Under 19, ονομάζεται από ελπίδα να πω το από την ομάδα mm -hmm. μου. Και τούτη η ομάδα αποτελείται βασικά ένα κόρμα που 19 χρόνου, 18 χρονών mm -hmm. και πλαισιώνεται που ποδοσφαιριστέ που μπορεί να έρχονται από τραυματισμό, που βρίσκουν εκτό αποστολή. Και κάνει ένα δυνατό σύνολο, έτσι. Και βοηθείται ο νεαρό που την παρουσία του πιο μεγάλου. Και ο πιο μεγάλο παίρνει παιχνίδια στο. Ε, περίμενε. Ε, περίμενε. Ε, παίρνει παιχνίδια πάνω του. Παρα... Να πάρω ένα παράδειγμα το Γουίλερ που παίζει Σαμπάλα στο Απόελ. Ε, μπορούσε να πάει να κάνει τρία-τέσσερα 네. με την Under 19 για να έχει παιχνίδια πάνω του. Να μην. Να μην... Δεν ξέρω Λέω τώρα. Ναι, 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 ναι ένα ναι, ναι, παράδειγμα λέω τώρα. μπορεί στα 19 μπορεί να μην τόσο η δομή πώ να γίνει, η μου, του προαθλήματο. Πώ να μπουν τούτε οι ομάδε. Να δικαιούσε να βάζει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει. Όχι, όχι. εγώ τώρα έχει 14 ομάδε ή στη δεύτερη κατηγορία. Με φτιάμε από θέμα, όμω, αλλά πάρε του ποδοσφαίρου. Εντάξει, καλό θέμα. Πε έχουμε 14 ομάδε στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Πώ θα βάλει, αν έχει από ελβίτα. Ομόνια Β, ανόρθωση Β, οι ομάδε οι οποίε θέλουν να έχουν δεύτερε ομάδε. Ναι. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει γίνουν πιο μίλη για να απολύνουν τι ομάδε, να βάλει τι ομάδε να γίνουν κόσοι εν... Εντάξει, βρίσκει τον τρόπο του. Ε, εντάξει, εντό που θέλει κάποιο, Κάποια μελέτη να το δει τον τρόπο. Ε, 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 οι ανθρώποι που είναι να μελετούν όλε τι παιδιέ στο συμφέρον του Κύπρου του ποδοσφαιριστή προ έναν. Ναι, ναι, Μόνο οι μεγάλε μπορούν να το κάνουν τούτο. Μόνο οι μεγάλε μπορούν να το Η ανέλυξή του. Ναι, αφού είσαι στο Είναι πέντε εξιωμάτε. Ε, ναι, να συμμετάσχουν εναντίον του. Το ραφέτο. Παραλίμνη, Αλκή, Σαλαμίνα, Νερμή, Ασίλ. Ξαμίνα, έτσι απέζει. Ομόνια Β με τον Ασίλ. Ναι, 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 Και βοηθούν και οι νεαροί, διότι παίζουμε πιο μεγάλου. Εσύ που είσαι ναι. ναι Απλώ ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε εξ αρχή ότι το, ο, ο συναγωνισμό που πρέπει να έχει ναι. για να μπορεί να μην χαθούν ταλέντα πρέπει να γίνει τον το πράγμα. Γι' αυτό λέω. Είναι για, το, τον Κύπρο που δεν σφαίρεται, διότι λέει ο Μάριο ότι εδώ με ο Κύπρο που δεν σφαίρεται στην Under 19, σου τα πάνω δεν χάνεται. Ενώ κάτι in between. Να σου πω κάτι όμω, τρεφά μου. Ναι. Ε, Βλέποντα τι ηλικίε που είναι 15-14 ώρε πάνω.

κι ούτε θέλει να το κάνει, κι ούτε εγώ το κάνω. Δηλαδή, ναι. έχω, έχω την. την απέτηση και εγώ να είναι καλοί μαθητέ. Δηλαδή, δεν μπορεί πούμε, ε, το, yeah, να, yeah, το, yeah. να τα διπλώσουν. Yeah. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω πρόβλημα κι εγώ yeah. να το κομμάτι. Δεν okay. ε, έχω πρόβλημα κι εγώ okay. να το κομμάτι. Αλλά, αν δεν έχουμε τα κονδύλια να γυρίσουμε να πούμε. Ξέρεις, τα λεφτά, ας πούμε, θα πάνε

ότι παιχνίθηκε έπαιζα, είπε να βγάλω νούμερο και ο τέσσερις. <σχεδιά> Πώς γίνεται να παίξεις πόσο και ο δεσσέρι, <σχεδιά> άμα το, άμα η, ίδια, άμα η ίδια σου η χώρα σε βοηθά να γιατί είναι ληχτής. <σχεδιά> γι' είναι... <Και> αυτό <σχεδιά> λέω, γι' αυτό λέω, το όμπου λάζε πολλά σωστά όλα που λέει. Μα πρέπει να έχουμε να βάλουμε τις βάσεις κάτω, να μπουν τα regulations, να μπουν οι κανονισμοί. Η COP βασικά, σε συνεννόηση με ο κράτος και με το στρατιωτικό, που πολλές φορές... Το ακαδημαϊκό. Το ακαδημαϊκό, με τα σχολεία, με το Υπουργείο Παιδεία, Όλα αυτά θα τα σε μια Διότι ταλέντα, μπορεί να έχω αλλά δεν ευχαριστούν πολλά κουβέντα. Είναι πολύ σημαντική η ηλεκτρική έρευνα, δεν το 16 με 18, δηλαδή ένα μωρό το οποίο χάνει 70-80 με την πρώτη, αν είναι 16-17, μετά στα 18 να πάει μέσα, να χάσει την mm. του γιατί ο του μετά Είναι πράγματα τα Εν προβλήματα. Εν θα το κάνει θεωρώ, θεωρώ εγώ προσωπικά. Μόνο το... οι διεθνεί έχουν την. Οι... Πάλι, ένα, και πάλι, πάλι ναι, και... ναι, οι σωμαδιακοί μπορεί να έχουν λίγο παραπάνω προβλήματα. Αλλά οι διεθνεί είναι λίγο πιο flexible. Αλλά πάλι δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν δηλαδή είναι απεινή. Ναι, δεδομένου που είμαστε σαν ομοσπονδία, σαν οργανισμό, το οποίο πρέπει εν το εμπόρευμα μα, το προϊόν μα. Το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε σαν κορέα ναι. Ναι, ναι, εν τω που θεωρώ πρέπει να αλλάξει λίγο και το mindset των ανθρώπων με στη. Νομίζω υποτιμούμε του και λίγο του. Ε, έχουμε την νοοτροπία ότι ξέρει να κάνει κυπρέο, να κάνει Ένα Μάρκο έβγαινε στην ηλικία των. Πόσο χρόνο ήταν το Μα ναι. μην, μην ναι. να σου πω κάτι πριν, ε, τώρα είναι μου 2022, το 96-97 πια στρατό, Εσύ. Ναι, δηλαδή πριν 25 χρόνια. Ναι. Πριν 25 χρόνια, εγώ ήμουν διεθνή στην Εθνική Ενόπλο. Εν ήταν, ναι. ήταν η Εθνική Ενόπλο. Ξέρει τι ώρα ευκαινάμε. Η ώρα τριστά, Η ώρα 8 το πρωί Α. μέχρι η ώρα 9 τη νύχτα. Ναι. Και βγα, ευκάλαμε μόνο σκοπιάν περίπολο 10-12. Και μετά πινάτε, ε, πιένω έτσι του, έτσι έτσι η ώρα 6. Άρα είσαι στα comfort σου. Όχι oh, είσαι. Όταν μιλώ τώρα πριν 25 χρόνια υπήρχε τον το πράγμα το οποίο εμένα βοήθησε με γιατί έτσι κοιμούμουν και καλά, έφκαινα και κάθε μέρα και μείνει καμιά μια φορά την εβδομάδα αν είχα Σάββατο, μην είσαι την Κυριακή μέσα, α πούμε. Μπορεί να όλες. Ναι, εσύ είχα ζεστό εδώ. Και ήμουν ανέτο. Ναι. Τώρα όμω, επειδή είδα τα και με. Το γιο σου. Και το γιο μου και του μητσού του άλλου. <laughs> ε, για να καταλάβει, έπαιζε έναν παιχνίδι, ο γιο με έναν παιχνίδι, στου 2.19 <laughs> η ώρα 3 το μεσημέρι. 3 ή 3.30. Η ώρα μια επειδή έπιασα τον Πουτοστρατό και ήταν. Κάθε δρόμο. <laughs> Ooh. δρομένος. Okay. Okay. Ε, μιλούμε... Δεν okay. λοιπόν, Λέει μου εύκαλα περίπου τώρα... Δέκα, δώδεκα. Εν δέκα μια, ήταν δέκα μια. Και βούρουν να τελειώσω την τούτη για να προλάβω να πάω να παίξω MAP Και πήγαινε παίξε μάπαν και τι είπατε. Φύρθηκε. Ναι, στο 55 και έξω γιατί δεν άντεχε. την ημέρα,

Βίνουν οι ακαδημίε στο εξωτερικό για να μπορούν να κοφερμάρουν μια μεταγραφή κάτω το 18, πρέπει να απαραίτητα να μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση, διαμονή, τη συγκατάσταση των κονιών. Άρα ουσιαστικά, αν δεν έχει την εκπαίδευση, δεν θα την εγκρίνει η FIFA τη μεταγραφή κάτω το 18. Άρα πήγαινε σχολείο κανονικά το πρωί. Τι έπαινε σε τάλι εβδομάδα. Σχολείο το οποίο εν, 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 μιλούν την αγγλική γλώσσα, να μάθουν τα του. Ναι. Άρα ουσιαστικά, ναι. Εντάξει, δεν περιμένει ότι είναι top. Ναι, ναι, όχι. Αλλά... Απλώ να υπάρχει μια εκπαίδευση. Αλλά η εκπαίδευση είναι εκπαίδευση. Είναι γαμμένο mm. Για να πιάνει ένα χαρτί. Διαφορετικά, η FIFA δεν εγκρίνει κάποιον νεαρό κατά no 18 χρόνο να πάει σε μια ομάδα που να του παρέχει το. Όχι. Αν δεν τσεκάρουν, α πούμε, να δουν ότι τυράδουν του προδιαγραφέ η ομάδα στο εξωτερικό σε ακαδημαϊκό mm -hmm. επίπεδο, δεν θα εγκρίνει καμιά μεταγραφή. Η FIFA μπορεί να εγκρίνει μια μεταγραφή 17χρονου που να πάει απευθεία σε πρώτη ομάδα. Όχι. Πρέπει να έχει συγκατάχει... συγκατάθεση γονιό πρέπει να έχει τη συγκατάθεση των γονιών όταν είναι το 18 yeah. και πρέπει και η ομάδα να πληρεί τι προδιαγραφέ. αν μιλά για κάτι επίπεδο, yeah. αν χρόνια ε, πάει μεταγραφή, διαφορετικό, είναι πιο εύκολο. στην αντρική ομάδα, είναι διαφορετικέ. Ενώ για το είναι στο ακαδημαϊκό. Όχι ακαδημαϊκό. Όχι στο το ακαδημαϊκό, στο... Στις ακαδημίες. Ναι, αλλά στι ακαδημίε ζητούν όμω για το ακαδημαϊκό. Ναι, ναι, ναι. ναι να υπάρχει. Ναι, να ναι, υπάρχει. Να ναι, 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 ναι. Υπάρχουν κάποιε προδιαγραφέ. Mm. Αλλά εντάξει, είναι εν εν ένα κομμάτι το οποίο εμεί, εγώ mm. νομίζω ότι για κάτω στην Κύπρο, πα σε αυτό το κομμάτι, υστερούμε πάρα πολλά. Yeah. Πα σε το κομμάτι, δηλαδή. Σε πολλά πράγματα που υστερούμε στην αν, Κύπρο. Αν τα πιάει λίγο και σκεφτεί ότι

αν παίζουν και πριν, να σου διώθει ο Σιγιά, ή να σου κόφει και ο Σιγιά. Ναι, ε, μπράβο. Να μην είναι το πράγμα που ε, να γίνει κάτι άλλο. Που να... ε, θα γίνει και το πράγμα. Επιβράβευσε Μα... τι ομάδε που βάλουν και πριν στο Μα το θέμα είναι εξή. Μπράβο στι που βάλουν. Ακριβώ. ακριβώ. Ε. Απλώ πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, βάσο μου. Γιατί η πράγματι οι ξένοι είναι πάρα πολύ. Η πραγματικότητα ότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ. Εγώ καταλάβω και είπα το και πολλέ φορέ ότι οι ξένοι, οι ποιοτικοί ξένοι, κύριοι που να κάνουν τη διαφορά. Να βοηθήσουν. Το... Να βοηθήσουν τα Κυπριακό Πόσφαιρο. Όμω φέρνουμε και πάρα μα πάρα πολλού. Ναι, αλλά ποιο είναι, ποιο είναι το. Ποιο είναι σημείο που λέει αντί 15 Ευρωπαίου ξένου να φέρνουν 12 ή 11. Να σου, εξή... σου το εξηγήσω διαφορετικά. Δηλαδή, όπω λε, σωστά. οι επιτυχίε των ομάδων μα στην Ευρώπη ήταν μετά την ελευθερία.

Έχω τι πρώτε μου επιλογέ, δηλαδή έχω μια δύο επιλογέ βασικέ. Βάλε και δύο επιλογέ. και πρέπει. Πρέ ε, Μαρία, δεν μπορεί να κάνει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Ποιο ταυτίζει ότι ε, ο στόπερ είναι στόπερ μόνο. Μπορεί κάποιο να σου πει, έμπαιζε στόπερ, του έζησε αμυντικό χαφ. Εντάξει. Ε, ναι, παίξε, στο στόπερ, εφάμα δηλαδή. όχι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να κάνει νόμου. Όχι κάν... νόμους, όλοι... Έλεσχο, Βα... Έλεσχο... Βα... είναι σωματιακό να το. τότε. Δεν είναι Μα πέτσι προσπάθουν πολλές σωματείς να κάνουν. Μα ποιοι προσπάθουν. Πού κανένας δεν προσπάθει. Θυμάμαι πολλές φορές. Δεν ξέρετε. Θυμάμαι πολλές φορές. Ότι όταν με διάφορου προπόνητε που κανενας δεν προσπαθει θυμαμαι πολλες φορες δεν ξερετε θυμαμαι πολλέ φορέ οτι οταν με διαφορου προπονητε που ειχαν τα πλάνα του και συζητούσαμε για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα του Αποέλ, να μιλήσω για που ήμουν αναγκατωμένο διοικητικά, Ελέγαν ότι για τι δύο πρώτε θέσει, α πούμε, ενώ καρλάω με τον, με τον uh, Ρουέδα, έχω για τρίτη την επιλογή τον uh, Νικόλα τον Ιωάννου που αριστερό στόπερ, μπορεί, μπακ μπορεί να παίξει και στόπερ. Έτσι προσπάθουσα να συνεχίσω. Ναι, συνεργού. αλλά ε, τον backup σου εννοώ σου. τον, ε, τον backup, εντάξει. Δηλαδή, γιατί να έχω, 20, έχω 25 ρόστερ, γιατί να έχω 20 και 5. ρόστερ. Ένα ή 20, 20 ξένου. Δεν δικαιούσε. Νέο, ένα παράδειγμα. 15 να δικαιούσε. 15. Αλλά είσαι η κατηγορία Β που μπορεί να 5-20. Το θέμα είναι ότι, Αν λείπει ο θα Αν δεν πρόστιμο, να βάλει έναν κεντρικό να παίξει στοπερ. Αν δεν το πρόστιμο, και έναν μοντών, να το βάλει στο στοπερ και ένα βελτιωθού. Yeah. Αν δεν βελτιωθού, είναι να πρέπει να πιάσει κάποιον άλλο. Άρα θεωρώ ότι yeah, κάπου, κα, κα, το βρίσκω, αν, βλέπω το που το σωματιακό πλευρό, το yeah. ποδοσφαιρικό, κάπου αδική με κύριε. Δηλαδή, χάσω και του. Λέω, του κόμμου του του yeah. κεντρικού. Mm. Και έχω. Εμείναμε στου Στόπερ. Yeah. <laughs> <laughs> και έχω για τρίτη δεύτερη επιλογή, δύο κύπρου ποδοσφαιριστέ που ακόμα είναι νεαροί, ακόμα να ψηθούν. Mm -hmm. Αλλά έχω και δύο ποδοσφαιριστέ που παίζουν στο midfield line δεν μπορούν να παίξουν στο τόπερ.

Σύντα επίπεδο δεν με του Κυπραίου μου. Παράδειγμα. Ναι. Ε, αν τούτοι βλέπει ότι ως, ε, 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 οι διαφορέ του. Ε, σε προσφορά μέσα στο ύπεδο μιλάς. Ναι, προσφορά και αγωνιστικά ε, μικρέ οι διαφορέ. Πάλι να προτιμήσει το ξένο. Γιατί να το προτιμήσω. Δεν έχουμε μια ξένο μάτια. Μια μορφή προκατάληψη. Ε ε, 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 μια μορφή ε, ναι, πράγμα... εμπιστεύουμε, εμπιστεύουμε στο είναι τρόπο. είναι κάποιοι όροι που πρέπει να μπουν Αυτό για να ναι. μπορεί να. Οι όροι όμω, εγώ πιστεύω, είναι δύο. Να μειωθεί ο αριθμό των ξένων κοινοτικών που επιτρέπονται. Και δεύτερον, επιμένω, διαφωνώ με τον Χρήστο για να παραμείνει η διαφωνία μα. <laughs> <laughs> Αντί να τρώνε αφαίρεση βαθμών που το βρίσκω λίγο άδικο, είναι να επιβραβεύονται σε ομάδε. Κάθε Κύπρο που χρησιμοποιεί έχει 1000 ευρώ. Δεν τα ξέρουμε όμω τούτα. Δεν τα βλέπουμε ναι, εμεί. Η κοινή, ο παδί, ας πούμε που είναι έξω, δεν ξέρουμε τι που Το είναι πόντους, δεν βλέπουμε ότι αν δεν βάλεις Κυπρέων, έχει πρόστιμο 3.000 για όμως είναι αόριστο. μα ξέρω, δεν ξέρω. Άρα ξεκινά τώρα ένα πράγμα, τώρα στα comments και γίνουν όλοι οι λαρίοι καθένας στα δικά του, είναι νομίζω. Συμφωνώ Επιβράβευσε τι ομάδε για να σου βάλουν κύπρου πόσε φορέ. Ακριβώ. Ή από τη στιγμή που έχει προβλήμα στι εθνικέ ομάδε, και φαίνεται ειδικά στην εθνική αντρό που η διαφορά σου με τι ε, μεγάλε χώρε είναι τεράστια και με τι υποδιέστερε είστε σε έναν επίπεδο, εν για μένα που πρέπει να δει σαν ομοσπονδία να να βρει το πρόβλημα και να το επιλύσει. Μετά και... από τότε την πορεία, και ερώτηση προ του δυο σα. Μετά από την πορεία τη εθνική ομάδα των τελευταία 2-3 χρόνια θα μου μόνο πέρσι. Η οποία χτυπήσαμε μπάτο. Δεν mm-hmm. πρέπει η Ομοσπονδία να εύκαινε, να συνεδριάζει που να λέει κουβέντα μαζί με του ειδήμονε που εσύ για μένα, και δεν το λέω ειρωνικά, ενώ του ανθρώπου που έπαιξαν, το που καταλάβουν που μπαλα mm -hmm. που ζήσαν την μπάλα, να κάθονται να βάλουν ένα πενταετέ, οχταετέ πλάνο κάτω να δουλέψουν. Ρε, sure. και να βγουν να ανακοινώσουν, να πούν κάτι, ξέρετε, Εφτάσαμε δάμε, ε θέλουμε να πάμε δάμε, θέλουμε σιγά σιγά να φτιάξουμε μπαρ. Του έλεγαμε το η Αυστρία, βάσο μου. Η Αυστρία έκαμε το πράγμα όταν οι εθνικέ του ομάδε επίασαν στον πάτο. Yeah. Έκαμε μία, έναν πλάνο ή πενταετές ή παραπάνω ή μπορεί να είναι και δεκαετές, εθιμούμε, και εδώ και ενέφαση, εδώ και στι ομάδε στο περιθώριο, εδώ και ενέφαση στι εθνικέ ομάδε και στα σωματεία εκτός που τη Σάλτσπουργκ, η οποία σάλτσπουργκ σαλ... ναι, οικονομικά ήταν εύρωστη και, εσύ... και ούτω καθεξής, έκοψαν τα τηλεοπτικά σε ομάδες οι οποίες ε, ε, χρησιμοποιούσαν παραπάνω Αυστριακού και μιλούμε για πολλά λεφτά ναι. και τούτο το πράγμα έγινε η ανάπτυξη στο Αυστριακό ποσφαιρό και ξεκίνησε η εθνική ομάδα και πήγε, αν δεν κάνω λάθος, μετά που χρόνια στο παγκόσμιο στο. Ναι, και στο, στο Euro, Euro, χάσαν, η Ιταλία στα... Ναι, ναι, ναι. στα, quarter finals. Στα... Του ναι, το, το έκανε, η Αυστρία πριν μίαν πενταετία, αν δεν κάνω λάθο. το πράγμα. το, πείραμα πριν... Ακριβώς. μπορεί τώρα, να πέφτει λίγο κάτω, αλλά πριν ήταν σε World Cup, ήταν σε Euro... Έχω ένα παίχτη 16 χρόνο. Ναι. Αν μπορεί να πάει στην ΚΑΠΑ 19 στην Εθνική, γιατί να πάει στην ΚΑΠΑ 17. Γιατί πρέπει, πρέπει... <συσχεδά> γιατί πρέπει να πάει με πυραμίδα, να σου πω. Αν έχω να παίχτη που μπορεί να Καλό... Πολλά... Ναι, εγώ θεωρώ ότι. Έχει, να μην Οι οποίοι μπορεί είναι 17 χρόνο και πιο έτοιμοι να παίξουν στην Εθνική Ελπίδο. Εντάξει. Ελπίδο τώρα. Και μπορεί να έχει κάποιον ο είναι πολύ πιο Πιο να είναι και να πρέπει να στην κοσία. Εννοείς ότι καθυστερούμε Χρήσω να τους προωθήσουμε. Ασυγκάτι, ε, εγώ θα το έκανα αν και εφόσον και τον παίχτη που είναι νομπάρ θα το χρησιμοποιήσω. <σομίως> για να μην μου στερηθεί το παιχνίδι που είναι εθνική παραδείγμα. <σομίως> Είχαμε και παραδείγματα. Φέτος και πρόσφατο. Αντρών με ελπίδο φέτο. Ναι και στο τελευταίο παιχνίδι πάλι που παίζαμε <σομίως> με τη... Δηλαδή, με τη ήταν, ήταν ο Κακουλής,

όχι να το πω έγλυν, αλλά δια στου άλλου να αφομοιωθούν. Εμπόρει έναν παιδί. να πάρω το παράδειγμα του Λοίζου, διότι ναι. πιστεύω είναι για μένα προσωπικά μαζί με τον Τζονίν Τζον Καγουλίν τα πιο καλά ταλέντα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ταλέντα. Ο Τζονίν είναι μεταγραφή στην ΜΕΡΗ. Δεν μπορεί επειδή είσαι η άποψή μου 3, 4, 5, 6 άσχημα παιχνίδια με την ομόνια να μην τον κάνει στην έθνη και να δεν <εστά> ε, ε, μπορείς διότι να τον αφήνεις έξω από τους 30 που με την Εσσονία, ρε φίλε. Ειδικά μας έτσι, μια χώρα σαν την Κύπρο. δεν είναι οι που πρέπει να είναι. <εστά> διότι εν τίον που λαλείς, τους σαπορτάρουμε. Ε, ναι, ναι, είναι 100%. Είπα εγώ η πρώτη γουέντα που να να πει Στην να δούμε πρώτος κουβέντα μα καλά μητσίς Ήταν ο Σύρο να πάει Ο Χρήστος επειδή πάει και παρακολουθά γιατί έχει εκπροσωπεί τους παίχτες του στις εθνικές ομάδες Και είπα παράδειγμα προχτές της Κύπρου Εθνική Ελπίδο με την Εθνική ελπίδα της Ισλανδίας Το 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 Ναι Και λέω Οι Ισλανδοί GPS ναι. και ελέγχουν τα τρεξίματα του, ελέγχουν το ένα. Και εμεί σαν Κύπρο δεν έχουμε. Και δεν είχαμε. Δεν το συζητήσαμε στο live, ναι, live Δεν ας... γίνεται, δε γίνεται μια εθνική ελπίδα. Τσακ, καρατό, δεν εφόρου. Δεν έχω. Έχει μόνο εθνική άντρο. Πώ γίνεται, ρε. Και ρε. να, σου εξηγήσω, και να σου το εξηγήσω γιατί. Έρχεται ο Ισλανδό μετά να δει μια Ισλανδία η οποία ε, τελικά. Μα η Ισλανδία όμω, όταν το GPS, παράδειγμα, επειδή είναι και U19, και δεν έχουν πολύ χρόνο, Έρχονται και λέγουν, κύριε, το όσο παίχτη δεν ευούρισε πέντε χιλιόμετρα. Πρέπει να δω, δεν ευούρισε, πούμε, ξέρω που θέλω, τι θα κάνω για να το φέρω σε αυτό επίπεδο, σωματίο. Κύριε, το όσο παίχτη πρέπει να κάνει τον το πράγμα, το πράγμα το και ούτω καθεξή. Να δει τι τρεξίματα βγάλει η ομάδα. Εμεί, σαν εθνική ελπίδα, δεν το έχουμε. Και τούτο είναι, καθαρά για μένα, θέμα τη ομοσπονδία. όχι τον προπονείτε. Καλά, επαντρέψεσαι στον Οκάνη, Oh, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Γιάννη. Γιατί δεν το ρώτα. Εφού είδα το εγώ ερώτησα, παίχτηρε. Ωραία, κουμπάρε, ε, άλλο να το δει. Σε ρώτα, ένα όμω παιδιακό προπονητή τη Under 21. <στονίτυξη> ε, ρε Γιάννο. Ενώ και ο τηλέφωνο εγώ να ρωτήσω. Κι α τον <στονίτυξη> τηλέφωνο <στονίτυξη> ρωτά. Πώ δέχεσαι εσύ, σαν όμω παιδιακό προπονητή, πώ η ευθύνη των παιδιών και κρίνεται η δουλειά σου, ρε κομπάρε. Ναι, μα κρίνεται η δουλειά του όμω, α πούμε κάτι. Τα έχει εγγυαστούδια. Τούτων βάσο μου δεν είναι, δεν είναι θέμα του προπονητή. Μα το είναι ξέρω. Θέμα, όμως, δικαιώ, Μα το ξέρω είναι τη Ομοσπονδία λοιπόν. και λέω πώ ε, και δεν. Η Ομοσπονδία σου τα παρέχει. Κάτι μα τα Ομοσπονδία.

Ήταν να τους πω ρε βέ, δεν μπορώ. Εφτάζεσαι στο που έπαιζες ρε. Χρήστο, ξέρεις το έδιωσαν τα ανταφορού. Σε βάλε τα μας στο να βρω σύλλο. Ας κάποιου άλλου, Α πούμε έξι παίχτες. Εντάξει, δεν εμφανίζομαι. Έδιωνα κάποιου που εβούρα, κάποιου που έδωσε μου πίσω. δεν έγινα όλοι εβούρα. παράπονο δεν τον

Εντάξει, <laughs> και φρέθηκαν <laughs> ο Σολάριος, ο Σολάριος έκαναν τον Παστομπάνκο που πέσαι ο Μάριος Και όταν με έβαλαν ο Έγγελ μαζί του Και έφκαλαν τον Μάριος γιατί πέσαι μαζί του μπροστά τέσσερα τέσσερα Αλλά έτσι έβαλαν τον έναν τότε <laughs> Táxi, <laughs> αρχή. Ναι, τότε σε αρχές Ναι, σε αρχές

ε, Πιστεύεις ότι είναι να σου κάνεις όπου θέλει να σου κάνεις Και ο, ο Κυπρέος sí. Ότι πρέπει να, να μπει μέσα και να δείξει Που θα που... έπρεπε να ήταν έτσι Που δεν έπρεπε να ήταν έτσι Έπρεπε να, να του διάσει έναν που Πρέπει να ήταν παραπάνω πίστος η χρόνο Ακρίβος. ο Κύπρος, ναι. Παρά την ασυλία yeah. Τώρα πάμε πίσω στο τον ΔΕΗ Ραφαήλ αρέσει και μου παρακολουθώ τον Πνευμόνια Πολλά τρέξιμο να Άδικη κόκκινη κάρτα που δέχτηκε προχτές με την... Ο, ήταν δίκαιη. Η πρώτη κάρτα ήταν. Η πρώτη, καρτή... yeah. πρώτη δεν yeah, ήταν σωστή. Ήταν και εκείνη. Ήταν δίκαιη. Η αποβολή του με την Εθνική ήταν δίκαιη. Απλά θεωρώ ότι είναι δεν υπερβολικά μεγάλο το για το θέμα. ας πούμε, ο της Βουλς έχει 11 δεν το περίοδος, ας πούμε, να εστιάζει μα την κάρτα. Μη... Τότε είναι κάτι το οποίο να δουλέψει και κάτι που το βοηθούμε και εμεί πίσω του. 100%. Μήπω δημιουργήθηκε ένα κλίμα για τον Κύπριο διαιτητή να τη βγάλει πιο εύκολα την κάρτα ξέρεις, του Ραφαήλ. Ξέρει, ξέρει, πολύ πιο εύκολα ότι. Λίγο να κατσαρίσει ο κόσμο. Είναι πιο εύκολο. Απλώ ως... ο, ο, Ραφαήλ, επειδή εγώ θέλω τα παιχνιδιά, ο Ραφαήλ ο, ο χαρακτήρα του, είναι ο ξύθιμο. Ναι, ναι. Δηλαδή χάνει, χάνει τη συγκέντρωση του μέσα στο παιχνίδι και πάει και κάνει εύκολα φάου. Ναι. Πρέπει να ελέγχει να το, 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 μυαλό τε, με τι πράξει που να κάνει μέσα στο γήπεδο. Είναι το γυαλό Χριστουδόδη. Δηλαδή. Μα... Ναι, εντάξει, αφού είπε ότι μιλούν. Κοίτα... Απλώ εγώ ναι. όταν είμαι ο και βλέπω το παιχνίδι, βλέπω τον ότι κάνει το φάου

Λαλούμε τους κάποια πράγματα εμείς, αλλά νομίζω, αλλά πρέπει να δω χρόνο του άλλου. Δηλαδή να, 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 τα μάθει τα λάθη του. Ε, δηλαδή που την πρώτη του χρονιά έρθει στην Κύπρο, θεωρώ ότι πάει απίστευτα καλά, αλλά σίγουρα και περιθώρια βελτίωση. Συγγνώμη, η πρώτη του χρονιά δεύτερη. Ναι, πρώτη του. Μπορεί να έρθει και δεν Ιταλική σχολή Ιταλική σχολή. Εντάξει, να να Α 40 παιχνίδια, 4 κάρτε. Ούλλο τη χρονιά. Αν για μακαρίσματα, μιλούμε άλλο επίπεδο. Συγγνώμη, προχτέ δεν το πάφο αέκ, το 2-0, που ήταν την τηλεόραση. Νομίζω μπορεί να σφυρίχτηκα 45 φάουρ. Αφού το πρώτο ημίχρο είχε 13 με 13, κάτι έτσι. Νομίζω είσαι 45 φάουρ. Δεν γίνεται κουμπάρε. Όσο δυνατόν. Όσο ακόμα και σκληρό, Να μην αφήνει το παιχνίδι να πει. Ένα λεπτό, Το πρώτο ημίχρο, ένα λεπτό. Γιατί είσαι το και το είχαν και που στα που μου φατσίσαν πάνω στην κελέ Από χτύπησαν ο Κβίτα Όχι, στο δεύτερο ημιχρό Στο δεύτερο που χτύπησαν ο Κβίτα μαζί με το Ρωμό Είχαν καθυστερήσει το πρώτο ημιχρό Έχει γίνεται συνέχεια να σφυρώ, αφήνουν το παιχνίδι <σχωρεί> να παίχνει δυστυχώς Δεν είναι να είμαστε εμείς δαμε να του αλλάξουμε τον τρόπο που σφυρούν οι διαιτητές Αλλά ήταν κουραστικό, δηλαδή στα πρώτα 10-15 λεπτά παίχνει καθ' Συνέχεια σε φάουλ. Ε, έλα σου πω ρε Χριστό μου τώρα με τους ποδοσφαιριστές Ας πούμε που σε νιώθω ότι έτσι θέλεις το Κυπριακό στοιχείο mm -hmm. ε, όχι σε, σε ποδοσφαιριστές που το εξωτερικό που μπορεί να σου προτείνουν agents ε, Που συνεργάζεσαι μαζί του Που συνεργάζεσαι μαζί α, α, ε, Give and take Τώρα πούμε. Το, ένα το άλλο ναι. ε, Έχουμε ε, δηλαδή πως ποδοσφαιριστές Ερώσασες πριν να πούμε μέσα αλλά να ακούει το... mm -hmm ο νεαρόκοσμος μας, ακούσουν και οι που παρακολουθούν τα Πώς, πώς, ευχαριστώ, νιώθεις ότι ένας μάνατζερ μπορεί τόπια να κουμαντάρει, άλλον το εξωτερικό μπορεί να σου προτείνω. Δεν μπορώ να σου προσδιορίσω ακριβώς, με νούμερο, ας πούμε, αλλά εντάξει, έχει εκπρόσωπος που, μπορεί να έχουν πέντε και ένα more than enough για

να μια φωτογραφία, μια, ένα τόκα που να με έναν και να μια φωτογραφία, θεωρώ ότι είναι. Μπορεί να πόσα πράγματα έχει πίσω. Να τρέξεις και με τον ίδιο προσωπικά. Με τον ίδιο, με την του. Και την πρόθεση του στο εξωτερικό. Είναι πολλή του manager. Είναι μόνο το Είναι background. Ένα να μην το πω αν θέλει να κάνει τη δουλειά σου σωστά, είναι η σωστή διαχείριση πώ θα διαχειριστεί τον παίχτη σου. Δεν είναι απλά πάω, παίρνω σε μια ομάδα αν και κάνω. Είναι σαν να είσαι εσύ που να με πάρει και τι είναι να κάνω, τι θα διορθώσω, πράσινη ζητά, να βρίσκει λύσει, mm -hmm. η οποία αλλάζει πάρα πολλού οι οποίοι μηνύσκουν μόνο στα λόγια. Mm -hmm ή τι που... θα επενδύσει, πώ θα δει το μέλλον. Που δεν έχουν το support που τον εκπρόσωπο σου. Δηλαδή, φαντάζομαι σε έναν ήταν παραπάνω η δουλειά σου την ώρα που ο Ραφαήλ και ο Στέγιο πιάσει τη Σάλε Ρουάτζε στην Νάπολη. Μετά που επία, παρά το πριν. Ναι, με θεωρώ αφού μόνο που τα παραδείγματα μπορώ να σου πω ότι όταν του εκπροσώπησα εγώ, εντάξει, θα του εκπροσωπώ, ήταν στα κάτω του. Δηλαδή μιλούμε ο Ραφαήλας που το εκπροσώπησα, ένα παιδί βασικό στα 19. Ναι, αλλά όχι, ενώ και μετά από ενός πάρεις, έχεις πολύ... Ακόμα παραπάνω. Να προσαρμοστεί, να τον βοηθήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Τα παιδιά μπορεί να μην μιλούσαν αγγλικά, να δυσκολεύκονταν. Έπρεπε να είσαι κοντά τους. Ας στη Κάπου το είδα του. 12 εκατομμύρια Ακαδημία. Τα οποία λεφτά, εάν πουλήσεις τον που την PSV να πάει στην Ιντερ, να πάει το να Α, θα πάει στην PSV την Ακαδημία. Τα λεφτά μας που έχει κάποια λεφτά τα οποία πάνε απευθείας στην Ακαδημία. Όχι να τα στα σέρκα μου και να κάτι για την Ακαδημία. Αλλά θεωρώ ότι θέλουν τα σημεία να βελτιωθούν οι νεάροι. έχεις παραπάνω... για να μπορεί να μπορεί ναι. να γίνει 18-19 Αν μα τα εφόδια που μπορεί να δουλέψει έναν νεαρό, είναι 100% πιο. Αλλά η δουλειά σου σταματά που μπορεί να τελειώσει μεταγραφή. No no chance, no chance. Ε, κοίτα, η μεταγραφή είναι απλά η περίοδο η οποία κάποιοι να μεταγραφούν, κάποιοι yeah. να πρέπει να, να μια διαδικασία μηνωμά, αλλά είναι.

Στην Ακαδημία ναι, για μ να, αλλά, λεύκω, να αλλά τι λέω 12 εκατομμύρια Άκουσα αγάπη μου εντάξει μιλούμε για PSV. έτσι μιλούμε για το Έμιλο άισμε να σου το εξηγήσω να δεις Άτε εξήγω. Για <laughs> να έχει εσύ ε, αντίκρισμα ναι. τον Ακαδημίο σου Για να έχει εσύ να βγάλει παίχτη που είναι Ακαδημία σου Πρέπει να δώσεις την Ακαδημία σου Συφωνώ, Εμείς Άρα. οι παραπάνω δεν διούμε στην Ακαδημία μας Δεν και, πιστεύουμε ότι είναι πρόβλημα ναι, Και προσπαθούμε να περάσουμε με, με κάποια με μικροσφόγγισματα Και έρχομαι και λέω ότι η Ακαδημία Και λέω το πάντα του τώρα Οι Ακαδημίες πρέπει να προσλαμβάνονται Είχα οι καλύτεροι των καλύτερων Γιατί είναι και να ηλικία. κάνεις τον develop στου παίχτες σου και θα του ετοιμάσει για να πάσει να παίξουν στην πρώτη ομάδα, όχι τη Άιτχοβετ τη οποιαδήποτε ομάδα. Μάριο, δεν διαφορώ, αλλά ξέρει τα οικονομικά δεδομένα με τη ξενομανία που μα με τη σπατάλη που γίνεται. Διότι δεν είναι είναι διοκτησιακά καθεστώτα μέσα στι περισσότερε ομάδες στην Κύπρο. Ένα άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα του, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. παντζαμέ, έτσι CEOs εταιρεών να προσέξουν το πώ να το δουλέψουν το πράγμα. Και... Ναι, ναι.

Έχαμε επαφή με τον τότε, το παλιά με σένα, εντάξει, βράσκαμε στον οροφλάβιο. Μα σηκωθήκαμε πριν, το που κάνουν και... Κάνουν και εταιρείες, φαντάζομαι, το οποίο προσλαμβάνουν κάποιους, οι οποίοι δεν είναι αποκλειστικά επαλλήλειοι, αλλά για έναν ο μπορεί να του παρέχει εναν κοντίλι 500-600 ευρώ, part time. Το part time full time. Είναι εύκολο να πας το χρόνο του μάπας στην Κύπρο. βλέπω ανθρώπους που έχουν απίστευτες γνώσεις δεν έχουν την προσωπικότητα να πάρουν να επαφή με την ομάδα. ομάδα. Άρα ουσιαστικά... Τι είμαστε και τροπαλός λαός νομίζεις πολλές φορές. Δεν έχουν τις προσωπικότητες. θεωρώ ότι πλέον περνούν τα χρόνια οι προσωπικότητες. ναι Είναι θεωρώ. Ε, 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 έχει έλλειψη προσωπικότητων, έχει. Είναι τον, θέμα είναι καθαρά φαίνεται τον, το πράγμα μέσα στο... Σου πολλούς και τώρα στα ποητήρια παράδειγμα τώρα στο που να, που να πεις ας πούμε ότι ενώ σεβαστώ παραγωγό που πολλούς. είναι η κοινωνία πλέον, είναι οι οποίοι μπορεί να είναι από τα 15-16 ναι, Τα 15-16 Ως τα 35 ας πούμε Ναι, δεν έχω πολλού μεγάλους Με ναι, προτιμά. Συγγνώμη, <coughs> 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 και, <coughs> και, και να εκπροσωπήσεις έναν πόσο το 18 πρέπει να έχεις το κονσέντ του παπάτου τους ή της μάμας ε, Δεν δικαιούσε. Μπορώ να το κάνω αλλά νομίζω είναι πιο όμορφος τρόπος να προσεγγίσει το γονιό Να προσεγγίσεις το γονιό πρώτα τι εν τούτο που βλέπει, επειδή έχεις και πολλού νεαρού, με του γονιού που πιστεύουν για τα παιδιά του πολλέ φορέ. Ε, εντάξει, θεωρώ ότι. Ε, Καλύτερα, εύχομαι να το δω. <laughs> <laughs> εντάξει, α πούμε κάτι. Ε, 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 όσο μπορεί να προσπαθεί να το περιορίσει, να είσαι ειλικρινή, χωρί να πληγώσει. Ναι. Yeah. Εντάξει. Επειδή είμαι ίσω άνθρωπο, yeah. να πω την αλήθεια. Yeah. Εντάξει, αλλά σίγουρα να το πούμε ένα λίγο πιο πλάι τρόπο όταν... Να μην πληγώσεις. Ναι, απλά πρέπει, προσπαθώ να του δώσω το μήνυμα ότι θέλει δουλειά. Θέλω να πάρει να πάρει να πάρει να πάρει να πάρει να δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, για τον λόγο ότι αν μιλούμε τώρα για να παίχνει κάτω 18, εντάξει, μετά, 10, μετά 18, εντάξει, μπορώ να έχω τη γνώμη μου, ο γνώμης έχει τη γνώμη του και ο παίχνει τη γνώμη του. Εντάξει, είμαι πιο μεγάλος. Σε ποιο είναι ηλικία όμως, αν δεν τους έχεις τα και δεν έχει το γονιό μαζί σου, δεν του πει: Εγώ ήταν καλό σήμερα. Και είναι ρίσκα του πει: Μα ξέρει, οι άλλοι έκαναν έτσι και αυτό. Α, και ξεκινήσαμε έτσι. <laughs>

να μιλήσει μαζί του μια ώρα. Την. Mm. Λέω, στην εβδομάδα λέω. Μπορεί να μιλήσει για παραπάνω. Ναι, ρε, μπορεί να μιλήσει όσες ναι, ώρες ώρε. Αλλά, αλλά ο γονιό μαζί... είναι Ο είναι 22 ώρες είναι μαζί του. Yeah. Yeah. Δηλαδή, να μπορεί να του βάλει μέσα στη κελέ. Yeah. Και έχει γονιού οι οποίοι αισθάνονται κεφαλή, οι οποίοι δεν καταλάβουν και μάχονται να βγάλουν τα εκατομμύρια από τώρα και ο κάτω παίχτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ναι. είναι έτσι. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μάριο, βλέπει κάποια αλλαγή. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν τα Άξι. μυαλά που είναι ακόμα οι γονεί πιστεύουν επειδή υπεραγαπούμε τα παιδιά μα που λέμε και μεσογειακό λαό. Που πιστεύουμε ενώ είναι ο Μέση και τα παιδιά μα. Αν μπορείτε να μου ότι έχει απαιτήσει, δηλαδή, γιατί μου πέτρε το πράγμα τώρα, Λαλό.

ένα πράγμα και εσύ μπορεί να το λάλλεις είναι κάποτε Ποτέ μου δεν το είπα και ούτε το χρησιμοποίησα Όχι, στο γιο σου το χρησιμοποιήσεις Αλλά εμένα μπορεί να μου πει ου, πάλι να τον Κύπρο στους, στους, του Του πρώην που έχουν μωρά Μορφή είναι πολλά κομμάτια τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο Εσύ, κάνει ο

και να φύγει όμορφα, και ωραία. Δεν, εγώ πάω σε ένα παιχνίδι ε, να δεις το γιο σου, ναι, αλλά πρέπει να έχεις σωστή, όχι αυτοκριτική, να, 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 να έχει αντίληψη.

Πάμε φλέξιμο το πρόγραμμα. Ποδοσφαιρικά η δύναμη σου ποια είναι. Ποδοσφαιρικά η δύναμη σε όσον αφορά ομάδα. μετά να πάω και στο... Λίβερπουλ ομάδα μου. Φανατικά Λίβερπουλ. Την κυραγή να πάμε στη Την να πάμε στη Σιτή Λίβερπουλ. Αν να πάει. Σίγουρα. Μεγάλα κομβικά παιχνίκια

Είναι πήγαινα στο και με μάτσες Μα πάντα περιπέζασαι και μετά από έλεγε περιπέζασαι με είσαι ψυχολογικά δοχό ο τροχός όμως Ε, ναι Επίεσαι Για να κάνω ζωή είναι ένας κύκλος Είναι κάτι η σου γίνεις έχρισες Δεν να πεις τίποτε Το

και μπορεί να με, με, την αποστολή να πει ένα κάτι να εντάξει, και μπαίνει κάπω. Και όταν έρθω σε Σάιπρο, Μπαγδάτη, <laughs> και από Ελ. Ναι. Όχι επειδή είμαι από Ελίστα. <laughs> Παλιά ξανά τον Μακάριο. <laughs> 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 Μα τον Μακάριο είχαν τον Γιώργο Μαδάν του Σουαλαφιάν <laughs> ναι, <και laughs> τώρα, δεν τον ξέρω. Τώρα ήταν ο Μάρκο ο Μπαγδάτη, όταν ήταν ανθρώπινο σπορτ, α πούμε, που το από Ελ. Έτσι ακριβώ. Εντάξει, ρε, ήταν γιατί έκαμε την πορεία τη Ευρώπη με την Ελλάδα. Έτσι είναι η πορεία το 12, ήταν. Ναι, σίγουρα. Αν δεν κάνει πορεία μετά από 15 χρόνια, πάλι θα σε θυμούνται. Ναι, σίγουρα. Να φτιάξει άλλη ομάδα. Έλα σου πω, πώ λέει το πρωτάθλημα μα φέτο. Περίεργο. Περίεργο. Πολλά, νομίζω ότι δεν νιώθει κανένα σε κάποια φάση που να νιώθει ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορή μια ομάδα. Θεωρώ σε θέμα

έτσι έναν καλό, έκαμε κάποια παιχνίδια σε διάρκεια η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη στα αντερπή φέτος, θεωρώ ότι φαβορεύει ο Απόλλωνας τη δεδομένη στιγμή. δηλαδή, εσύ κερδίζεις ο Απόλλωνας, οι άλλοι Άρα ουσιαστικά... ναι. Τον που λαλούμε κάνει μια ομάδα κάτω από ένα Τη δεδομένη στιγμή σε μυθικά ποιο δεν μπορεί να κάνει την Η μόνη είπα του ότι μπορεί να κάνει σε ρίτα η ανόρθωση αν τον Απόλαιο μέσα στη Λεμεσό ένα που τα πιο παιχνίδι. Έχασε που την έξαμε, και το momentum Το του. Έχασε που την την Ήταν το πρώτο παιχνίδι Ναι, έχασε ναι. Όχι. Το τελευταίο παιχνίδι τη κανονική διάρκεια ήταν από όλο να το 2-2, νομίζω. Ναι. Και πήγε μετά η ΑΕΚ και ξεκίνησε σαν ah, τρίτη. Yeah, yeah, yeah. Έπαιζε με την τέταρτη την uh, yeah, uh, yeah. ανορθώση yeah. και ήρθε το 1-2 ή 1-3. Νομίζω ότι ήταν. 1-3. Ναι. Διότι κέρδισε δύο φορέ yeah. το πάπλο. Ναι, Απλώ η ομάδα η οποία μπορεί να κάνει ήταν. Μπορεί να το κάνει μετά το 4-1 με το Αμποέλ. Πιστεύετε τώρα. Α σου πω κάτι βάσο μου. Εγώ είπα σου ένα πράγμα και χτε για μένα έχει δύο ποιοτικού παίχτε οι οποίοι. Λάζαρο και Γουάρτα. Λάζαρο και Γουάρτα και είναι για μένα εκείνοι που ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Κανένα άλλο παίχτη δεν μου κάνει το πράγμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Mm -hmm. Ποιοτικά. Δηλαδή ποιοτικά. ποιοτικά σαν παίχτε εντούτοι που μου αρέσει. Δηλαδή να σα... αρέσει να πάει σε ένα κείμενο και να του παίχτε. Και ο Σαρφό που επίσης τώρα στο Αβέρπ ένας πολλά... ναι, mm ναι. -hmm. Oh. Οι άλλοι δεν με τραβούν να πω, ξέρει, α μάνα μου, είναι τα παίκτες κάτι κάνει διαφορετικό, κάτι. Mm -hmm. Όχι, τούτο είναι απρόβλεπτοι οι παίκτες. Είναι απρόβλεπτοι. Ο Γουάρτα διά σου την παραπάνω ποιότητα, τον Λάζαρο Λίον, διά σου... Παραπάνω η προσωπικότητα, η εμπειρία του, εμπειρία του να σταθεί και, και, λέει... και το, <συλίδη> πέχτε, μπορεί να μοιραστεί. Και τούτοι οι μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου αλλάξουν ένα παιχνίδι. <συλίδη> στιγμές. Ακριβώς. Ακριβώς στιγμές. Και η ανόρθωση μπορεί να το κάνει, είναι ότι μπορεί να κάνει Γιατί άρχισαν και βελτιώνεται και μεσοαμυντικά. Δηλαδή, σαν με πολλά πολλά... Εντάξει, πόσο είναι να πάει τούτον και πόσο είναι να κρατήσει, και... δεν ξέρει κανένα. Mm -hmm. ε, ε, έκαμε το σερεντή η ανορθωσία. και 14 παιχνίδια η TD mm -hmm. με... mm όταν τελειώσαν οι ευρωπαϊκέ τη υποχρεώσει. Αλλά μετά ήρθαν τούτα τα playoffs. Είναι η πρώτη νίκη που κάνουμε στα playoffs. Ναι, ναι, Όποια, όποια τώρα σε μια καλή φάση, να μια και ονειγεσίνη συνεχόμενε. Να βάλει πίεση στον αγώνα. Αλλά για πολύ να σου μια νίκη όμω. Ναι, είπα είναι ότι. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν απόλυτα σε κέρδιζε, ήταν μετά. Τα... Mm -hmm. Και χάνουν απόλυε από ΕΛΑΕΚ. Mm -hmm. Που είχαν απόλυε. Mm -hmm. Που είχαν απόλυε. Σαν πιάνε προάθλημα στη ίδια ώρα. Yeah. Yeah. Του είναι αυτό που χάσει. και κερδίσουν οι αλήθειε, τότε αυτόματα μπαίνει σε πίεση στον Αβολό. σίγουρα. σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, αν και του... από οσίτια, έκ, 50, 47, 46, 45. Ναι, ε, Άξεν, ναι, εν... Δεν είναι δεν είναι αυτό που Ναι, <σομίως> αλλά δεν είναι αυτό που Ναι, Χριστό να σου πω επειδή εγώ παρακολουθώ τον

Μπορεί τεμήνε, να, να για καλό Εν τω ε, που είπαμε. <στονίκα> Διότι όσο καιρό έλειπαν πέντε με 7 παίχτε κάθε Κυριακή που τον απολύναν, θεωρούσε και παραπάνω πάθο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι που Άλλη ναι, ναι. ομάδα που με τραυματισμό, επειδή με απολύνει, το Αποέλ που δεν είσαι ποτέ. Σίγουρα το. Το Ντέβι ο, ο, τώρα έξω ένα μήνα. το καλά έξω, να τελέξω ορισμένα παιχνίδια. Αλλά ο Απόλλωνας επερίμενα που εναρχόνταν τσο Ράντι πίσω, ο Ντίκινι. Εντάξει, θέλανε τον χρόνο τον Ντίκινι, διότι σοβαρός τραυματισμός. σοβαρό τραυματισμό. Είσαι ταμπό, Γιάνκα μπροστά. Νιώθω ότι είσαι να το. Να το τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και εγώ Εντάξει, να το δούμε, βάσο μου, θα το δούμε στην πορεία να τα δούμε. Εγώ νομίζω σημαντικό είναι η αγωνιστική που έρχεται το Σάββατο. Ε, σημαντική είναι αλήθεια. Πολλά πιστεύω... σημαντική. Και την άλλη εβδομάδα να βοηθήσει. Εγώ νιώθω. Και την επόμενη Είναι αυτή τη εβδομάδα να αλλάξουν μα. να Το Σάββατο. Δεν τα εσύ. Σάββατο είναι. Έχει. Όχι, Παρασκευή είναι από Α, η

ε, μιλήσαμε κάμποσα σε όλα τα επίπεδα. Και Άρα άλλη... τα προνοστικά σου είναι ότι...

Άρα, εσύ που είσαι. τώρα δε, τώρα γεννήθηκε ένα άλλο ερώτημα. Λόγω του Κύπρου ποδοσφαιριστή που θέλει να υπάρχουν παρεσόδοι, είσαι υπέρ. Νιώθει ότι με του 14 ομάδε ένα ισχυρό Κύπρο ποδοσφαιριστή ή να είναι μία από τα ίδια. Σίγουρα, κάνω το πρώτο. να έχει παραπάνω ομάδε στην πρώτη κατηγορία. Αν από τη στιγμή που έχουν τα, τα regulations, α πούμε, 12 ομάδε, λέγω ότι παραπάνω Κυπρέοι είναι πάνω δεύτερη κατηγορία. Ναι, ε, αλλά και ε, α... οι δύο ομάδε. Βάσο μου, και εγώ, δεν έχω πρόβλημα οι 12 ή 14. Αν οι 14 είσαι σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ψηλό, ναι. ψηλά στάνταρτ και ανταγωνιστικό, ναι. Αλλά αν μου ξεχωρίζουν οι δύο ομάδε, οι ε, φεύκου, οι κάτω, οι κάτω ναι. αδιάφορε και τούτο, δεν το θέλω το πράγμα. Ναι. Αν θέλει 14 ομάδε, σαν είμαστε τα σωματεία και η ομοσπονδία, πρέπει να το κάνει ανταγωνιστικό και να μπορούν οι ομάδε που να έρθουν να είναι. Ανταγωνιστικές μέχρι τέτοια. Για να έρθουν πάνω ανταγωνιστικές, πρέπει να έρθουν και η δεύτερη κατηγορία yeah, ανταγωνιστικές. Χωρίς την championship, άμα να βγουν οι τρεις ομάδες πάνω, πιάνουν οι 150 εκατομμύρια. <Τορίστη> άρα θέλεις <θέλετε> να στήσεις Ναι, αλλά στην <Τορίστη> Κύπρο δεν έχουν τη <Τορίστη> βοήθεια οι ομάδες. Εντάξει, <Τορίστη> όταν τηλεοπτικά λέω παραπάνω απλά, θεωρώ ότι πρέπει να έχει έναν περισσότερο κίνητρο η ομάδα που να βγει να βγει ένα πιο μεγάλο για να μπορεί να στήσει την ομάδα για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Σίγουρα, αλλά πάλι έρχεται πάλι του η ξενομανία για μια ομάδα που μπορεί να βγει πάνω, να φέρω ξένου, να φέρω ξένου, να φέρω ξένου. Και μην ήσουν πάλι οι Κύπροι, εγώ νιώθω ότι δεν παίρνουν τι ευκαιρίε του παραπάνω. Ένα μπορούσα να είναι στη δεύτερη κατηγορία, πιο elite, πιο. Να με.

ε, ευχαριστούμε <laughs> την ACM Χρυστοφίδης. Χρήστο μου κάθε προσωπική ευτυχία Να και σε ό,τι θέλεις. Να την καλά. Ε, Ευχαριστούμε